έλα λίγο στη θέση μου. Πώς λέγεται ο σφάκος, λέγεται ανασχηματισμός. Δεν μ' αρέσει. Stand-up συνέντευξη. Επάγγελμα κωμικός. Δηλαδή αν υπάρχει κωδικό στο ΙΚΑ, ας πούμε, δηλαδή, ναι. Αυτό ναι. Υπάρχει. Έχουμε ένσημα ένα ένσημο, ναι, που λέγεται, είναι ένσημο γελοτοπιού, διασκεδαστή, ταχυδακτυλουργού, ζογκλέρ, θηριοδαμαστή. Θα έχουμε θηρία στο Σταυρό του Νότου. Συνήθως υπάρχουν. Είναι όντως πολύ αντιπροσωπευτικός ο κωδικός στο ΙΚΑ. Είχαν μια έμπνευση. Εσύ νιώθεις εντάξει δηλαδή με αυτό. Είσαι... Πιστεύω ότι λίγο απ' όλα τα έχει, ας πούμε. Δηλαδή το μόνο που μου λείπει είναι ένα μονόκυκλο, ας πούμε, πάνω στη σκηνή για να κάνω έτσι στο το. Στο επόμενο. Το... Εντάξει. Ας μην τα μάθουμε όλα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ας μείνει και κάτι. Κάνεις κάποια αστεία στη σκηνή, έτσι. Και κάτω από τη σκηνή, αλλά ας μιλήσουμε για τη σκηνή. Δεν θεωρείς ότι πλέον μπορεί να θυχτεί ο καθένας? Καταρχάς το χιούμορ είναι φτιαγμένο κάθε αστείο ώστε να έχει μια αιχμή. Δηλαδή κάπου βάλει το κάθε αστείο. Και πλέον επειδή δεν είμαστε στο 50 ή στο 60 που μπορούσε ξέρω εγώ τύπος να βγει και να πει τον αράπη τον ταμ 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 και να είναι από κάτω τι ωραία που τα... Δεν είναι αυτή ακριβώς η κατάσταση. Ακριβώς προς τα εκεί ήταν η ερώτηση. Ναι. Πρέπει να αυτά που λέμε και να έχουμε συνέστηση ότι έχουν μία αιχμή και να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό. Δηλαδή, η ερώτηση δεν είναι τόσο το ποια είναι η δουλειά σου, πόσο δυσκολότερη είναι, γιατί προσβάλλεις κόσμο. Είναι κυρίως το, ρε φίλε, μην είσαι τόσο καραγκιόζης σαν άνθρωπος εννοώ. Πες ότι είσαι ηθοποιός, έτσι. Ακόμα κι αν παίζεις λόγια άλλου, συγγραφέα, φαίνεται ο δικός σου πολιτισμός πάνω στη σκηνή. Ναι. Αν είσαι εσύ ρατσιστής, ομοφοβικός, σεξιστής, αυτό περνάει ακόμα και όταν λες πράγματα που δεν έχεις γράψει εσύ ο ίδιος, πόσο μάλλον όταν είσαι και συγγραφέας και γράφεις τα αστεία σου. Οπότε δεν είναι κυρίως το άγχος του διασκεδαστή στο να είναι διασκεδαστικός με το σωστό τρόπο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι η ευθύνη που έχει ο κάθε άνθρωπος γενικά στο να μην είναι κρετίνος. Είναι λίγο ακραίο όπως το λέω. Και βαρύναμε το. Τώρα το βαρύναμε. Ναι, οπότε πολύ. Θα πάμε κατευθείαν να το ελαφρύνουμε. Εντάξει. Γιατί τουρλού. Γιατί τουρλού. Είναι... Για να δυσκολευόμαστε να το λέμε όταν είμαστε μεθυσμένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η παρατήρηση. Επίσης δεν μπορείς να πεις τη λέξη εφράδια αν δεν την έχεις. Και επίσης δεν μπορείς να πεις τη λέξη δυσλεξία αν την έχεις. Το έχεις παρατηρήσει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και παρατηρητικός δηλαδή. Α, αυτό είναι το βασικό, ναι. Πρέπει να είσαι. Ο τίτλος αντιπροσωπεύει την παράσταση, γιατί έχει μέσα όλων των ειδών τα αστεία. Δηλαδή έχει σύντομα αστεία, έχει αφηγηματικά αστεία, έχει αστεία που στηρίζονται στην παρατηρητικότητα. Του είδες αυτό πώς είναι που έχει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και έχει και πολλά μουσικά αστεία μέσα, οπότε είναι ένα τουρλού. Μπήκα σε ένα λεωφορείο τόσο πυγμένο που δεν χωρούσε ούτε αμφιβολία. Το stand-up comedy το αμερικάνικο, πώς σχετίζεται με το ελληνικό? Έχουν ένα κοινό συγγενή, μακρινό. Ήταν ένας stand-up comedy Έλληνας που είχε πάει στην Αμερική μετανάστης. Και έκανε παιδιά με μια... Και αυτό και έτσι προέκυψε το... Ναι. Εντάξει, σχετίζεται ότι είναι η ίδια φόρμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Κάνουν αυτοί, το κάνουμε κι εμείς. Με όλες τις διαφορές που μπορεί να έχει ένα πράγμα, ας πούμε, όπως έχει διαφορά, ας πούμε, η ελληνική μουσική από την αμερικάνικη. Mm. Και το κάνουν Έλληνες. Εκεί το κάνουν Αμερικανοί. Σωστό. Αυτά. Και απλό. Ναι. Σε ενοχλεί. Βασικά δεν ξέρω αν στο κάνουν. Φαντάζομαι θα στο κάνουν αυτό. Σε ενοχλεί να σου λένε, πες ένα αστείο, ρε Αριστοτέλη. Πες λίγο, πες ένα. Είναι πολύ κλασικό αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα. Με όλους συμβαίνει. Είμαι ψυχολόγος, ψυχολογήσέ με. Είμαι γιατρός, πονάω λίγο εδώ. Είμαι γραφείο τελετών. Είμαι γραφείο τελετών, δεν σου μιλάει κανένας ποτέ. Τέλει. Είναι αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος. Βρίσκεις την ησυχία σου. Ναι. Βρίσκεις την ησυχία σου, έτσι. Απλά το ακούσαμε όλοι αυτό το πες. Δεν είναι καν εγώ λογοπαίγνια. Όταν πας σε ένα μοναστήρι και λες αυτό το παλτό που να το βάλω. Έρχεται και σου λέει, ας το πάνω μου, ένας καλόγερος. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Η τεράστια μπάντα που θα είσαι μόνος σου. Με το γιουκαλίλι σου θα είσαι. Θα είμαι με κιθάρα.
Δεν θα είσαι με το γιουκαλίλι. Όχι, το γιουκαλίλι. Το προδίδεις. Δεν το προδίδω. Πάντα είναι εκεί. Είναι εκεί, είναι στην καρδιά μου. Απλά πρέπει να βρει και έναν τρόπο να ενσωματωθεί σε μια παράσταση πιο οργανικά. Ενώ τα αστεία που δουλεύω τώρα τα έχω συλλάβει έτσι με την κιθάρα. Τα έχει συλλάβει. Όχι. Να, ορίστε, αυτό είναι το άλλο με τα λογοπαίγνια. Ότι όταν αρχίσει κάποιο να λέει, μετά όλοι απενοχοποιούνται ρε εσύ. Γιατί κάνουν σαν ένα βαμπύρ και να του πετά αγιασμό όταν ακούνε λογοπαίγνια οι Έλληνες. Αλλά είναι όλοι λογοπαίκτες. Όλοι. Αυτό είναι ένα κόκκινο στίχο και είναι λογικό γιατί όταν το βλέπει πρέπει να σταματήσει. Ακαπέλα. Εδώ ακούγονται οι φωνές.